Με αγωνία αλλά και αισιοδοξία οι ιδιοκτήτε μικρών τουριστικών καταλήμματων προετοιμάζονται για τη νέα τουριστική σεζόν. Ανοίγουμε λοιπόν με αισιοδοξία και περιμένουμε να πρασινίσουμε, περιμένουμε να είμαστε υγειονομικά πράσινοι, περιμένουμε να δείξουμε μια πολύ καλή εικόνα προ του επισκέπτε μα. Στηριζόμενοι στην καλή εικόνα που κατέκτησαν πέρυσι όχι μόνο τα μικρά καταλήματα, αλλά γενικότερα ο τουρισμό τη χώρα, οι επιχειρηματίε του κλάδου πιστεύουν πω η φετινή χρονιά θα είναι καλύτερη. Πέτο ανοίξουν όλα τα καταλήματα σε σχέση πέρυσι που άνοιξε ένα 50%. Υπάρχει μια αίσθηση ότι οι τουρίστε φέτο θα επιλέξουν μικρά καταλήματα για να είναι περισσότερο ασφαλεί. Αντικατοπτρίζεται αυτή η αίσθηση τις κρατήσει που έχετε εσεί. Όχι, δεν είναι το κατοπρίζετε αυτό ακριβώ που μου αναφέρατε. Και θεωρώ ότι η ξενοδοχεία μα είναι πάρα πολύ μπροστά. Θεωρώ ότι σαν χώρα έχουμε κάνει πολύ καλά βήματα στο κομμάτι του COVID. Θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ ασφαλή προορισμό για του επισκέπτε μα και για τι βασικέ μα αγορέ. Νομίζω ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτό ο διαχωρισμό. Θεωρώ ότι σαν χώρα πρέπει να είμαστε ασφαλεί και να προσελκύσουμε όλε τι κάμε των πελατών και όλα τα πελατολόγια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κινητικότητα, υπάρχουν κρατήσει και σε επίπεδο 2019, για παράδειγμα, πού είμαστε τώρα. Κοιτάξτε, υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Γιατί πέρυσι είχαμε ήδη τι κρατήσει και απλά ακυρωθήκαν κάποιε κρατήσει. Φέτο υπήρχαν στον πάγο για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και με μεγάλη μα χαρά διαπιστώσαμε ότι το τελευταίο 15η αρχίσε να γίνονται κρατήσει. Οι κρατήσει όμω που γίνονται είναι η αρχίσα να γινονται κρατησει οι ότι γίνονται για Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Σε σχέση με φυσιολογικέ χρονιέ είμαστε πάρα πολύ χαμηλά. Ε, Τέλη Μαΐου τα περισσότερα καταλήμματα είχαν μια πληρότητα από 30 έως 50-55% ανάλογα με τι αγορέ που κινούνταν, που δούλευαν ανάλογα με την περιοχή. Είναι πάρα πολλοί παράμετροι. Σε γενικέ γραμμέ δεν έπεφτε κανεί κάτω από 50%. Αρχέ Ιουνίου ανέβαιναν τα ποσοστά πάρα πολύ ψηλά και οι πληρότητε αγγίζανε πολύ ψηλά νούμερα. Ε, Δυστυχώ ε, τώρα είμαστε πάρα πολύ χαμηλά, είμαστε κάτω από 10%. Αξίζει να σημειωθεί πω η Ένωση Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων και Δωματίων του Νομού σε μια προσπάθεια να διευκολύνει τόσο τα μέλη τη όσο και τους εργαζόμενους δημιούργησε φέτος στην ιστοσελίδα της μια πλατφόρμα έβρεσης προσωπικού. Πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, γιατί δεν αρκεί ο κόσμος του τουρισμού, ούτε οι εργαζόμενοι του τουρισμού κάνουν τις θυσίες, ούτε οι ξενοδόχοι, ούτε οι διοκτήσεις καταλήμματων, ούτε οι άνθρωποι που εργάζονται στον τουρισμό γενικότερα. Πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε, γιατί όλοι μαζί πρέπει να το στην πλάτη μας αυτό και όλοι μαζί πρέπει να πάμε στην επόμενη μέρα.